κύριος Καράλης από το Vergina TV. Πιάνει θέση σας σχετικά με τις δηλώσεις της κυρίας Ρεπούση με αλλαγή στον τρόπο διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών και την κατάργηση των θρησκευτικών. Δημοσιεύματα αναφέρουν πως οι θέσεις της κυρίας Ρεπούση αποτελούν εφιάλτη για την κλιμά. Εάν αυτό ισχύει, γιατί δεν απομακρύνεται από το πρόβλημα? Πρέπει να σας πω ότι εμείς δεν έχουμε φιάλτες. Έχουμε στο κόμμα μας μια ουσιαστική, βαθιά δημοκρατική διαδικασία και σας βεβαιώνω ότι δεν επιλέγουμε να φημώνουμε και να λαμβάνουμε διοικητικά μέτρα για τον οποιονδήποτε και για πολλό δε μάλλον για τις απόψεις που διατυπώνει. Η Δημάρα έχει τοποθετηθεί για την αναμόρφωση του Λυκείου με προτάσεις του τομέα μας παιδείας. Υποστηρίζει την αναβάθμιση του Λυκείου με το θεσμό του Εθνικού Απολυτηρίου, τον εξυγχρονισμό του περιεχομένου των σπουδών, ώστε να προσαρμόζεται στις σύγχρονες απαιτήσεις. Θα σας πω ότι οι απόψεις που διατυπώθηκαν δεν νομίζω ότι συνιστούν πρόκληση. Για παράδειγμα, για τη διδασκαλία των θρησκευτικών, έχουμε ταχθεί υπέρ της αλλαγής του περιεχομένου του μαθήματος, ώστε να μην έχει ομολογιακό αλλά θρησκεολογικό χαρακτήρα. Αντίστοιχες προτάσεις έχουν γίνει και από τα παιδαγωγικά Ινστιτούτα. Η άποψη αυτή αποτελεί και σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Για τα αρχαία, η κυρία Ρεπούση δεν ζήτησε την κατάργηση της διδασκαλίας, αλλά τον περιορισμό των ωρών της. Αλλά να σας πω, για μας τα αρχαία ελληνικά και γενικά η ελληνική γραμματεία δεν είναι απλά μαθήματα. Είναι βασικά στοιχεία του πολιτισμού μας και μάλιστα με ευρωπαϊκή διάσταση. Ο τρόπος διδασκαλίας πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ενός διαλόγου με τη συμμετοχή επιστημόνων, με στόχο να γίνει αποτελεσματικότερη η διδασκαλία τους. Αλλά ας έρθω σε ένα άλλο. Από πότε δικαιολογείται η όποια άποψη που έχει στόχευση παιδαγωγικού χαρακτήρα, εκπαιδευτικού παράλληλα χαρακτήρα, να εντάσσεται σε μία λογική μιας μισαλόδοξης άποψης και ενός βαθύτατα εθνικιστικού λόγου, ο οποίος δεν ξέρω τι θέλει να επενδύσει και πού θέλει να επενδύσει. Για πρώτη φορά η ελληνική κοινωνία έχει ακούσει ότι έχει τεθεί, για παράδειγμα, ζήτημα ανακαθορισμού του τρόπου λειτουργίας των αρχαίων ελληνικών. Για πρώτη φορά η ελληνική κοινωνία έχει πληροφορηθεί ότι υπάρχει ζήτημα η διδασκαλία των θρησκευτικών να μην γίνεται με όρους κατήχησης και με όρους θρησκευτικής ομολογίας, αλλά με όρους θρησκειολογίας. Ποιοι κατά συνέπεια και για ποιο λόγο επενδύουν πάνω σε τέτοιες καταστάσεις προκειμένου να προωθήσουν τι? Να διχάσουν για άλλη μια φορά τον ελληνικό λαό? Για να αναδείξουν ότι από τη μια μεριά είναι οι πατριώτες και από την άλλη είναι οι εθνοπροδότες? Και σας βεβαιώνω, δεν αναγνωρίζω σε κανέναν να αισθάνεται περισσότερο πατριώτης από ό,τι αισθάνομαι εγώ, τα μέλη της Δημοκρατικής Αριστεράς και η πατριωτική στάση της Δημοκρατικής Αριστεράς.